Και δίδεται η εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας με πολλά προβλήματα στην αρχή. Ανέκοψε έντονα Μιούζαχερ και μένει πίσω. Δεν θα φύγει καλά, έχει και προβλήματα ο Αστερίων, αλλά πιέζει και θέλει να ακολουθήσει με τους πρώτους. Έχει φύγει καλύτερα ο Ζέμπισης και ακολουθεί πίσω Φάξιον. Τώρα βελτιώνεται βέβαια ο Αστερίων, περνά και αυτός με τη σειρά του. Απ' έξω καλπάζει μόνιμο Αναξίμανδρο. Στην συνέχεια βρίσκεται ο Gold Patch λίγο πιο πίσω. Τάου Αλή βελτιώνεται, περνά έκτος, 7ος Finishing Chance, ακόμα πιο πίσω. Στη συνέχεια ένα Newport Place. Δύο τελευταίες θέσεις έμειναν. Charlie Bear Panta και Μιούζαχερ. Πάμε σιγά σιγά για την τελική ευθεία τώρα και έρχονται πλέον τα δύο φαβορή και επιτίθεται στον Zebisys. Πολύ δυνατά απ' έξω Αστερίων είναι αυτός που θέλει να καθαρίσει. Προσπαθεί ο πίσω Φάξιο να έρθει στο τέλος ξανά. Ενώ κάνει φίνισο Αναξίμανδρος, ο Τάο Αλήφ επίσης θέλει να πλησιάσει για κάτι καλύτερο. Την ώρα που ο Αστερίων πλέον ξεκαθαρίζει τα πράγματα πίσω Φάξιο στην δεύτερη θέση σε απόσταση. Μάχη θα περιοριστεί για την τρίτη θέση. Ο Zebisys από μέσα προσπαθεί προς το τέλος πάνω στο ταμπλό και μάλλον περνά ο Τάο Αλήφ. Η κούρσα είχε πολλά μπάμπινγκ και κίνηση, στροφή. Και συνεχίζει. Εδώ δείτε η τέταρτη θέση. Και πάνω στο ταμπλό, μισό λεπτό Γιάννη, να δούμε εδώ την τέταρτη θέση. Έρχεται λοιπόν ο Τάο Αλήφ να σκεπάσει τον Zebisys. Πέμπτος ο Newport Place, έκτος ο Αναξίμανδρος. Συγχαρητήρια, ο Αστερίων αποδείχθηκε και δυνατός, αλλά και μαχητικός. Δηλαδή, παρόλες δυσκολίες στην αρχή, τα κατάφερε στο τέλος και έδειξε τις δυνατότητές του. Είναι πολύ ελπιδοφόρο το μήνυμα. Τον έχουμε μόνο τρεις μήνες και τον δουλεύουμε. Ευελπιστούμε σε καλύτερα πράγματα. Πάντως, ό,τι είχε δείξει στις προπονήσεις, το έδειξε και στο Στίβο, έτσι. Το έδειξε και στο Στίβο, ναι.